Κύριε Βαγενά, θέλω να σας ρωτήσω πώς σχολιάζετε τις βολές, τις ευθείες πια βολές που εξαπολύει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και προς το κόμμα σας, με αφορμή το γεγονός ότι οι πρώτες αποκαλύψεις για το τι όπλα έχουν αποσταλεί στην Ουκρανία είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από τις στήλες του Ριζοσπάστη, που είναι όργανο της Κεντρικής σας Επιτροπής, σε ένα δημοσιογραφικό μιλώντας πραγματικά πολύ αποκαλυπτικό δημοσίευμα. Πρώτον, σημαίνει ότι ο ριζοσπάστης κάνει καλά τη δουλειά του. Ενημερώνει σωστά τους αναγνώστες, τους Έλληνες πολίτες που τον διαβάζουν. Mm-hmm. Δεύτερον, μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση, για την κυβέρνηση ισχύει αυτό που λέμε, ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Διότι όλα αυτά που δημοσίευσε ο ριζοσπάστης είναι γνωστά και στο ΝΑΤΟ, είναι γνωστά και στην Ουκρανική κυβέρνηση, είναι γνωστά από πηγές που οι ίδιοι δημοσιοποιούν μέσω του ΝΑΤΟ και μέσω της Ουκρανικής κυβέρνησης, και την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση κάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα και δεν θέλει να ενημερώσει επίσημα τον ελληνικό λαό για το τι είδους όπλα στέλνει και πόσα είναι αυτά που στέλνει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνοι, απλώς ξέρετε, πριν φτάσουμε εκεί, η βασική κατηγορία είναι ότι υπάρχει διαρροή, ακούσατε και τη σχετική φράση περί ελβετικού τυριού με τις τρύπες κλπ, ότι υπάρχει μια διαρροή από αξιωματικούς ή υπαξιωματικούς προς το ΚΚΕ και ότι από εκεί ρέουν πληροφορίες οι οποίες είναι εθνικά ευαίσθητες, να το πω έτσι χοντρά. Κοιτάξτε, αν θέλει να βρει πραγματικά ελβετικό τυρί ο Υπουργός Άμυνας, ας κοιτάξει τι γίνεται στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, όπου τα τουρκικά αεροσκάφη, αεροσκάφη της συμμάχου Τουρκίας, παραβιάζουν συνεχώς κατά χιλιάδες τον εναέριο χώρο της χώρας μας. Φτάνουν μέχρι και τα 2,5 ναυτικά μίλια έξω από την Αλεξανδρούπολη, πετάνε πάνω από ελληνικά νησιά κατοικημένα και από άλλα νησιά. Έτσι, εκεί είναι το ελβετικό τυρί, εκεί θα το βρει αν κοιτάξει, αν καθαρίσει λίγο τα μάτια του από τις τσίμπλες του ΝΑΤΟ, από τις τσίμπλες που έχουν γεμίσει ο φιλοαμερικανισμός και η όλη αυτή προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένας εφησυχασμός στον ελληνικό λαό, τον οποίο παίρνει η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν και να αγιοποιήσουν τους συμμάχους μας, το ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλα αυτά τα χρόνια κάνουν πλάτες στην τουρκική επιθετικότητα. Γιατί κύριε Βαγενά, δεν θα ήταν για μας πιο δύσκολα τα πράγματα αν δεν ήμασταν μέλος του ΝΑΤΟ? Δεν θα είχε λιγότερους δισταγμούς ο Ερντογάν να φλερτάρει ακόμα και με ένα θερμό επεισόδιο? Τώρα είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, εδρεύουν στη χώρα μεγάλες και στρατηγικής σημασίας αμερικανικές βάσεις. Όλα αυτά δεν είναι αντεπιχειρήματα στην προσπάθεια του Ερντογάν ή σε μια απόπειρα που θα έκανε ο Ερντογάν να φτάσει τα πράγματα στα άκρα? Ξέρετε, εμείς πιστεύουμε ότι το κρεσέντο του Ερντογάν έχει μαέστρο. Και μαέστρος είναι η ΗΠΑ, είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Ναι. Υπάρχουν ένα σωρό δηλώσεις των Αμερικανών που λέει βρείτε τα. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλώσεις που λένε ότι δεν αναγνωρίζουμε την ελληνική κυριαρχία στα Ήμια και σε άλλα νησιά και βραχονισίδες. Προχτές μονάχα να πούμε, έγινε η άσκηση ΕΦΕΣ, στην οποία συμμετείχαν οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι σύμμαχοί μας, και το σενάριο προέβλεπε κατάληψη νησιού. Αλήθεια? Από τι νησιά διεκδικεί, από ποιον διεκδικεί νησιά η Τουρκία, από ποια χώρα διεκδικεί νησιά η Τουρκία αυτή την περίοδο? Έτσι. Και αυτά γίνονται με τις πλάτες των συμμάχων μας. Όλα αυτά είναι αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας και βέβαια εμπλέκουν την Ελλάδα στο μεγάλο παζλ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο παζλ της αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά και την Κίνα και τη Ρωσία από την άλλη μεριά. Οι δυνάμεις του ευρωατλαντισμού επιδιώκουν να κρατήσουν την Τουρκία στους κόλπους της και μακριά από, όπως λένε, την κακόβουλη επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας. Αλήθεια, με τι αντάλλαγμα θα το καταφέρουν αυτό? Έτσι. Και σε βάρος ποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου? Ωραία. Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε, ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της χώρας, κατά τη γνώμη σας, απέναντι σε μια διαρκώς εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα? Αν αύριο συγκαλούσε το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ο Πρωθυπουργός, τι θα έλεγε ο κύριος Κουτσούμπας στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ενότητα
όπως λέγεται, με όλους αυτούς που παίρνουν τα όπλα από τα ελληνικά νησιά, τα αποψηλώνοντας την άμυνα της χώρας mm-hmm. και τα στέλνουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ενότητα με αυτούς που κανονίζουν τις αμυντικές δαπάνες στη βάση των αναγκών που έχει το ΝΑΤΟ. Δεν ναι. μπορεί να υπάρξει τέτοια ενότητα με αυτούς που παίρνουν τον εφησυχασμό ότι μέσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν δεν κινδυνεύουμε. Όταν μιλάμε για το λύκο που τον καλούν να φυλάξει τα πρόβατα. Έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να διαφυλάξουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία του ελληνικού λαού και την εδαφική ακεραιότητα, πρέπει να απεμπλακούμε από όλα τα υπεριαλιστικά σχέδια και τις υπεριαλιστικές οργανώσεις που δεν αποτελούν παράγοντα ασφάλειας και ειρήνης, αλλά το αντίθετο, μας εμπλέκουν σε μεγάλες περιπέτειες. Κινούμαστε στην κατεύθυνση της οργάνωσης της πάλης μας με τους γειτονικούς λαούς. Συμμετέχουμε σε συναντήσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, με το οποίο έχουμε στενή συνεργασία. Έχουμε κοινές τοποθετήσεις για την ανάγκη διαφύλαξης των συνόρων, των συμφωνιών που τα καθορίζουν, καθώς και τη στήριση του διεθνούς δικαίου. Σε αυτή mm-hmm. την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν και ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός για να αποφύγουμε το μακελιό που ετοιμάζεται και που μπορεί να προκύψει και βέβαια και θα είναι σε βάρος και είτε μέσα από συνομιλίες, είτε μέσα από πολεμική σύγκρουση, είτε και με τα δύο μαζί θα μπλέξει τους λαούς σε νέες περιπέτειες. Mm-hmm. Είναι η κατεύθυνσή μας, είναι σε σύγκρουση με όλα αυτά που ετοιμάζουν σε βάρος των λαών και που βέβαια δεν έχουν και σταματημό. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται, δεν είναι μόνο η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, είναι και η διαπάλη που γίνεται στην Αφρική και που καλούνται και οι ελληνικές δυνάμεις με διάφορες συμφωνίες να συμμετέχουν. Mm-hmm. Βλέπετε τα όπλα τα ελληνικά να πηγαίνουν όχι μόνο στην Ουκρανία, να πηγαίνουν και στη Σαουδική Αραβία. Αύριο θα γίνει, την επόμενο μήνα θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα στοχοποιήσει ακόμα βαθύτερα την Κίνα και βλέπουμε την αντιπαράθεση των Αμερικάνων με την Κίνα, με το πρόσχημα της Ταϊβάν. Μιλάμε για σύγκρουση που έχει να κάνει με την πρωτοκαθεδρία μέσα στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, ανάμεσα σε αυτές τις δύο ισχυρές καπιταλιστικές δυνάμεις. Και βέβαια το ΝΑΤΟ αποκτά μια διεθνή εμβέλεια και η Ελλάδα εμπλέκεται σε όλους αυτούς τους πολέμους. Mm-hmm. Και για να κρατήσουν την Τουρκία μέσα σε αυτό το σχεδιασμό, υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας κυριαρχικών δικαιωμάτων και βέβαια κίνδυνος και για την ειρήνη και την ασφάλεια του λαού μας και των λαών της περιοχής. Άρα πρέπει να συγκρουστούμε και να κινητοποιηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση ενάντια σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.